Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Σήμερα σας καλέσαμε για να παρουσιάσουμε και επίσημα τη νέα καλλιτεχνική διευθύντριά μας, που αν και είναι νέα τόσο στη θέση, αλλά όσο και στην ηλικία, έχει προλάβει να κάνει πολλά, πολλά και σημαντικά βήματα στην τέχνη του θεάτρου. Οι εμπειρίες της από τις συνεργασίες της με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, αλλά και από το ΚΠΕΘΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι το ΚΠΕΘΕ Καβάλας θα συνεχίσει να είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεατρικών φορέων της χώρας και ότι η νεανική ματιά της θα φέρει καινούριους θησαυρούς στα πολιτιστικά πράγματα της Καβάλας. Άλλωστε, όποιος διαβάσει το βιογραφικό της, θα αντιληφθεί τις ιδιαίτερες κοινωνικές ευαισθησίες της, τις οποίες έμαθε να τις εντάξει στην θεατρική δουλειά της. Ήδη έχουμε δει τα πρώτα βήματα γραφής της φιλοσοφίας της με το κάλεσμα των εφήβων της περιοχής για να μπουν στην θεατρική αγκαλιά. Ούτως ώστε να γευτούν το θέατρο επί σκηνής και τελικά να βολιαστούν με αυτό και να γίνουν πρώτα καλοί θεατές και ποιος ξέρει να γίνουν οι αυριανοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, σεναριογράφοι και συγγραφείς. Εξ αρχής αναζήτησε τον ντόπιο θεατρικό δυναμικό για να το αξιολογήσει και να το αξιοποιήσει. Σήμερα θα ανακοινώσει αυτά που θα αποτελούν τον πρώτο προγραμματισμό της. Της ευχόμαστε οι καβαλιώτικες ρίζες της να την βοηθήσουν στην έμπνευση και να παρακολουθήσουμε μια δυναμική πορεία της στα δρόμενα της περιοχής. Να είναι σίγουροι ότι ο Δήμος και εγώ προσωπικά θα βρίσκεται στο πλάι της όσο μακριά και αν θελήσει να πάει τη θεατρική κουλτούρα της Καβάλας. Εξάλλου από τα πρώτα πράγματα που είπα στην κυρία Βαμακά όταν ανέλαβε είναι ότι δεν θα δεχτώ από κανέναν να αναβληθεί στο έργο της. Είναι αυτή η οποία θα εκθυμίζει τα πράγματα τα θεατρικά. Λοιπόν, της εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καλή πορεία, γιατί η Καβάλα έχει μια παράδοση θεατρική παιδεία και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση καταρχάς της καλλιτεχνικής περιόδου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα και κυρίως το πρώτο πρέπει να πω είναι ένα καλωσόρισμα στην νέα μας καλλιτεχνική διευθύντρια. Ξεκίνησε μια διαδικασία μετά το τέλος της θητείας του προηγουμένου καλλιτεχνικού διευθυντή, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα μέσα στα πλαίσια χρονικά που μπορούσαμε να έχουμε. Εξελίχθηκε υποδειγματικά και αναδείχθηκε από αυτή τη διαδικασία η Εύα Βαμακά Οικονόμου ως νέα καλλιτεχνική διευθύντρια για την επόμενη τριετία για το ΚΠΕΘΕ Καβάλας. Το οποίο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχει μια ιστορία στον πολιτισμό και στο θέατρο. Είμαστε σε μια νέα περίοδο με την παρουσία της στο τιμόνι του ΚΠΕΘΕ. Ήδη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, πραγματικά δείχνει την άλλη μια καινούργια ματιά στο προγραμματισμό των δράσεων του θεάτρου. Το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει και η ίδια. Δίνουμε έμφαση πλέον και με την συμβολή και του Διοικητικού Συμβουλίου και τη δική μου και μετά από τις προτάσεις που γίνανε στο εφηβικό, σε μια εφηβική δράση. Επίσης και σε άλλες παραστάσεις και με βάθος χρόνου ώστε να προχωρήσει το θέατρο σε μια νέα εποχή με τη νέα ματιά της Εύας Βαμβακά. Το βιογραφικό της, σε κάποια σημεία το ανέλησε ο Δήμος, δεν χρειάζεται να επανέλθω, έχει μια αναγνωρισιμότητα, μια παρουσία
στη δουλειά της, κυρίως στην Αθήνα. Ελπίζουμε πραγματικά ότι και η καταγωγή της απλά θα είναι να σημαίνει ότι γνωρίζει και το χώρο και τον τόπο εδώ, και αυτό είναι σημαντικό. Έχει μια συνεργασία στο παρελθόν, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΔΚΘ Καβάλης και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Ελπίζω καλή, της εύχομαι καλή θητεία. Και θα φυσικά το πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και φυσικά ο Δήμος, ο οποίος μας στηρίζει, θα την στηρίξουμε στη θέση την οποία ανέλαβα. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε. Οι δυνατότητες μας δεν μας επέτρεψαν να έχουμε δράσεις θεατρικές το προηγούμενο διάστημα, λόγω της εξέλιξης της πρόσληψης και της της κυρίας της καλλιτεχνικής διευθύντριας, αλλά αυτό ξεκινάμε τώρα με αυτή την καλλιτεχνική περίοδο και με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικό, στο οποίο θα αναφερθεί η ίδια και θα σας το παρουσιάσει. Και το επόμενο βέβαια βήμα και προγραμματισμό και ο προγραμματισμός μας θα είναι και το Φεστιβάλ Φιλίππου, το οποίο έπεται για να ετοιμαστεί σιγά σιγά και με τον τρόπο που πρέπει. Λοιπόν, το λόγο δίνω στην καλλιτεχνική διευθύντρια να την καλωσορίσουμε και πάλι και να την αναφερθεί στις δράσεις της επόμενης καλλιτεχνικής περίοδου. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν είναι αυτονόητο. Και ευχαριστώ γενικά για τη στάση σας έως τώρα και τον τρόπο που έχετε εργαστεί το ΔΚΘ και για τη στάση σας όσο περιμέναμε να υπογράψω. Δυστυχώς δεν μπορούσα να σας μιλήσω και χάναμε την είδηση. Οπότε για όλο αυτό το διάστημα που σας είχα στην αναμονή ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν από μένα, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη στάση και την ευγένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, που είμαι σε αυτή τη θέση. Είμαι δημιουργικά αγχωμένη για αυτά που πρέπει να κάνω, αλλά είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένη από την κατάσταση που βρήκα και από την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, ξεκινήσαμε τον Δεκέμβρη με μια παιδική παράσταση, τον Ηρακλή Αλλιώς, η οποία ήταν sold out και τότε και τώρα που επαναλαμβάνεται. Μετά κάναμε μια ακόμα δράση χριστουγεννιάτικη, θέλοντας να προσφέρουμε στην πόλη με τη συλλογή τροφίμων από την τρομερή ομάδα Εν Δυνάμει, με άτομα με και χωρίς αναπηρία την Εγωτού Πατού, που επίσης η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε μεγάλη. Οπότε όλα αυτά με κάνουν να αισιοδοξώ. Ξέρω ότι παραλαμβάνω το ΔΠΘ από πολύ καλά χέρια. Ξέρω ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά και γι' αυτό είναι πρόκληση για μένα να το πάω ακόμα ψηλότερα. Και προσπαθώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα με τη βοήθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και της Μοβλής του, αντάξιο αυτό που βρήκα και με το βλέμμα στην πόλη, προσπαθώντας να καταλάβω, να αφουγκραστώ την επιθυμία, την ανάγκη της πόλης και να ανταποκριθώ σε αυτή. Έχουμε στη σύνδεση τους συνεργάτες που θα δουλειές τους θα παρουσιαστούν στην πίτα καλλιτεχνική περίοδο και είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Έχουμε ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, πραγματικά. Θα κάνουμε τρεις μετακλήσεις τριών φανταστικών παραστάσεων που εγώ θα τις επέλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα φέρω ποτέ στο ΔΠΘ παράσταση για την οποία εγώ δεν θα πληρώνω νηματικό. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί αυτές οι παραστάσεις δέχτηκαν και μπόρεσαν και βόλεψαν να έρθουν για να μπορέσουμε να τις δούμε. Είναι τρεις παραστάσεις που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Είναι sold out στην Αθήνα, σε μια πολύ ανταγωνιστική σκηνή που έχει πάρα πολλές παραστάσεις και έχουμε τη τιμή και τη χαρά να τις φιλοξενήσουμε και εδώ. Ξεκινάω με τον συνεργό του Γιώργου Χριστοδούλου, 27, 28, 29 Ιανουαρίου. Ακολουθούν οι Λουόμενες της Κατερίνας Μαυρογιώργη, 12, 13, 14 Φεβρουαρίου και μετά οι Λευκές Νύχτες του Δοστογεύσκη σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ναι, 20 και 21 Φεβρουαρίου. Και έχουμε στη σύνδεση όλους τους συνεργάτες που θα μιλήσουν λίγο αργότερα για αυτές τις δουλειές. Θα σας μιλήσουν. Και μετά έχουμε την κεντρική μας παραγωγή, που είναι ένα το έργο του Mike Barley, την Avla Vlav. Είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο,
που μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχουμε τη σκηνοθέτη Λιτό Τριανταφυλλίδη που θα σας μιλήσει επίσης για την παράσταση, που είναι η κεντρική μας παραγωγή. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή για μένα το Διπεθέ δεν είναι απλώς μία σκηνή στην οποία μπορείτε να δείτε παραστάσεις, αυτό θα ήταν και αν ήμουν θετικός επιχειρηματίας. Είναι ένα πεδίο διαλόγου. Δηλαδή, θέλω να έχει ένα παιδευτικό ρόλο συνολικά το Διπεθέ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και θέλω να ανοίξω έναν διάλογο με την πόλη μέσα από τις παραστάσεις και τις δράσεις που θα κάνουμε. Και γι' αυτό ξεκινάμε και το εφηβικό εργαστήριο, το οποίο απευθύνεται σε εφήβους, θα διαρκέσει 5 μήνες και θα καταλήξουμε σε μία παρουσίαση με τους εφήβους. Και οι συντελεστές του Love 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 και οι συντελεστές κάθε κεντρικής παραγωγής που θα γίνεται από εδώ και πέρα θα δίνουν σεμινάρια στους ανθρώπους της πόλης, έτσι ώστε να λειτουργεί και σαν σχολείο με κάποιον τρόπο το Διπεθέ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ερχόμαστε και βλέπουμε μια παράσταση, συνομιλούμε με την παράσταση, συνομιλούμε με τους συντελεστές, συνομιλούμε με τις θεματικές, δηλαδή η θεματική της β' καλλιτεχνικής περίοδου είναι η αγάπη. Η ρομαντική αγάπη, όπως είναι στις λευκές νύχτες, η διαστρεβλωμένη αγάπη, όπως είναι στο συνεργό, η αγάπη που πήρε λάθος δρόμο, όπως είναι στο Love, 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 η αγάπη που πέρασε και μας τσάκισε, όπως είναι στις φλουόμενες, αλλά δεν ξαναψάχνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα βασικό συστατικό της ζωής μας, οπότε όλος ο άξονας στηρίζεται πάνω σε αυτό. Επίσης, είμαι πάρα πολύ τυχερή και χαρούμενη, γιατί εγκαινιάζουμε και μια νέα συνεργασία, πέρα από το Δήμο που ούτως ή άλλως μας στηρίζει και με μια γενναιοδορία συγκινητική. Δηλαδή αυτό που σας είπε ο Δήμαρχος, ότι μου είπε από την πρώτη μέρα ότι δεν θέλω κανένας να επέμβει στο καλλιτεχνικό σου έργο, μου δίνει μια ελευθερία και μια ευθύνη, αλλά και μια ελευθερία πολύ σημαντική στο να δράσω και να πάρω την ευθύνη εγώ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την ομάδα του θεάτρου για τις επιλογές που θα κάνουμε. Αλλά για πρώτη φορά θα συναντηθούμε και με την περιφέρεια, έτσι ώστε να κάνουμε και μέσω αυτής κάποια δράση για τους ανθρώπους της πόλης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε και όταν έχουμε περισσότερους πόρους μπορούμε να τα πούμε με καλύτερο τρόπο. Επίσης, το θέατρο, αν και εμείς βλέπουμε μόνο 2 ώρες από αυτό σε μια παράσταση, προϋποθέτει ένα πλήθος ανθρώπων που δουλεύουν για να γίνει αυτή η παράσταση και η λειτουργία και η εργασία αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντική στο τελικό αποτέλεσμα. Συνηθίζω να λέω ότι αυτό που βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου της δουλειάς και δουλεύει ένα χωριό ανθρώπων για να γίνει μια παράσταση. Από τον σκηνοθέτη, τον συγγραφέα, τον ενδυματολόγο, τον σκηνογράφο, μέχρι την καθαρίστρια ή την ταμεία. Δηλαδή το τι διάθεση έχει η ταμεία έχει πολύ μεγάλη σημασία για το θέατρο που θα έρθει να δει την παράσταση. Και έχω βρει μια φανταστική ομάδα εδώ πέρα, συγκινητική. Δουλεύουμε νυχθημερών για να έχουμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν σας κρύβω ότι μια παράσταση ή ένα πρόγραμμα έχει μια μακρά περίοδο προετοιμασίας, την οποία συχνά αγνοούμε. Δηλαδή, θέλει 4 μήνες. Είναι ένας άθλος όλων των εργαζομένων το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και παρουσιάζουμε πρόγραμμα. Που δουλεύουμε νυχθημερών. Είναι μια φανταστική ομάδα που είναι δίπλα μου και νιώθω ευγνώμων γι' αυτό. Η περιφέρεια, θέλω να πω, και καλωσορίζω τον κύριο Πρανά εδώ στην συνέντευξη, δεν είναι αποκομμένο από την περιφέρεια, είναι ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο. Ανοίγουμε, η Καβάλα ανοίγει και ο Δήμος Καβάλα στην περιφέρεια. Ευελπιστούμε κάθε χρόνο υπογράφει μια προγραμματική σύμβαση στην οποία συμμετέχει η περιφέρεια και ελπίζουμε από εδώ και μετά, αρχής γενομένης αυτής της χρονιάς, να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη ώστε να μπορεί και το Διπεθέ αυτή τη καλή δουλειά που θα αρχίσει, που θα παρουσιάζει, να μπορέσει να την μετακινήσει και να την ταξιδεύει και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, με τη στήριξη βέβαια της περιφερειάρχης και των διοικητές της περιφέρειας. Θα σας ευχαριστήσω πραγματικά για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στο καλωσόρισμα της κυρίας Μπαμπακά, η οποία φαίνεται ότι εδώ και 2.500 χρόνια το θέατρο διδάσκει, έχει αυτά τα ίδια πατήματα και φαίνεται ότι θα μας φέρει τέτοιες παραστάσεις οι οποίες
άπτονται κυρίως σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί στην κοινωνία μας και έτσι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτές τις παραστάσεις από εξαιρετικούς θεάτρους. Νομίζω ότι αυτό ο νέος αέρας που θα φέρει η κυρία Μπαμπακά στα θεατρικά δρόμενα της Καβάλας αλλά και της περιφέρειας θα είναι γεμάτα επιτυχίες. Τις ευχόμαστε πραγματικά να συμμετέχει έτσι σε κοινωνικές δράσεις αλλά και σε έργα τα οποία άπτονται σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν όλη την κοινωνία και θα ήθελα να πω ότι θα γίνει προσπάθεια και από μέρους της αντιπεριφέρειας ώστε να συμμετέχει και οικονομικά σε όλες αυτές τις δράσεις και η περιφέρεια ώστε να μπορέσουμε και να τα μεταφέρουμε και σε άλλες περιφερειακές ενότητες ώστε αξιόλογες παραστάσεις όπως είναι αυτές τις οποίες ακούσαμε που θα λάβουν μέρος, θα παρουσιαστούν αυτή τη χρονιά να μπορέσουν να τις απολαύσουν και άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας. Είμαι σίγουρος ότι εφόσον έχουμε κάποια κληρονομιά πολύ εξαιρετική τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχιστεί και με την κυρία Μπαμπακά. Της ευχόμαι τα ολόψυχα και θα είμαστε δίπλα της για ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά και συνολικά.